Απόψε θα ζήσουμε μαζί με τα ζευγάρια μας κομμάτια από τη ζωή τους και σας θέλουμε κοντά μας. Πριν όμως ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μας έχει στεναχωρήσει πραγματικά όλους. Δυστυχώς, ο Αντώνης Βλουντάκης, που είναι κοντά μας απόψε αλλά σε άλλη θέση, είχε στην πρόβα έναν σοβαρό τραυματισμό. Αντώνη και Ελίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έρθετε εδώ κοντά μου, μπορείτε? Αντώνη μου, όπως ξέρεις και εσύ, ήμουνα και εγώ εδώ στην πρόβα που κάναμε πριν δύο μέρες. Εσύ είμαι πρόβατα. Εγώ είμαι, γιατί είμαι. Εγώ είμαι σε κάθε πρόβα εδώ. Και το είδα με τα μάτια μου αυτό που ακριβώς συνέβη. Θες να μας πεις δύο λόγια κι εσύ? Εντάξει, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Κάποια πράγματα στη ζωή μας μπορούμε να τα αλλάξουμε και κάποια όλα, απλά τα, κάποια όχι, και απλά τα αποδεχόμαστε και προχωράμε παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, υπήρξε ένας τραυματισμός, δεν μπορούσα να το αλλάξω. Στεναχωριέμαι που φεύγω έτσι, αποχωρώ έτσι από το dancing. Απ' την άλλη βέβαια θα φύγω και με ψηλά το κεφάλι, γιατί δεν με έδιωξε κανένας. Έφυγα και κανένα κρότο. Συγγνώμη, να σου πω λίγο κάτι. Ο δεξής όμως δεν είναι αυτός που χτύπησε. Ο δεξής είναι. Και με αυτό το χέρι βλέπω ότι κρατάς το μικρόφωνο. Αυτή την κίνηση την έχω. Τις άλλες χάνω. Παραπάνω δεν πάει. Παραπάνω δεν πάει. Εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγα και πριν, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Και... και επειδή η ζωή συνεχίζεται, πρέπει να την κοιτάμε, να κοιτάμε μπροστά, να είμαστε αισιόδοξοι. Ήρθα εδώ σήμερα γιατί ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλη την παραγωγή του Αντένα. Ένα-ένα τους κριτές έτσι, ξεχωριστά. Η εμπειρία που αποκόμισα εδώ ήταν μοναδική, δεν το άλλαζα με τίποτα. Είμαι περήφανος, πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και ήταν μεγάλη μου τιμή που συμμετείχα σε αυτό το show. Θέλω να πιστεύω ότι βοήθησα να συγκεντρωθούν αρκετά λεφτά, γιατί ο ιερός σκοπό του Make a Wish. Και δική μας ήταν η τιμή και σε ευχαριστούμε. Δεν σε αποχαιρετώ ακόμα όμως, γιατί θέλω να πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο με κάποιες από τις όμορφες στιγμές σου εδώ στο Dancing with the Stars. Το αντριλίκι το έβγαλες. Είσαι ο βασιλιάς των lift. Η Γοργόνα που έγινε μάγκα. Είσαι πολύ καλύτερος από ό,τι πριν. Ήσουνα πολύ αισθησιακός. Έχω να σου δώσω ένα βραβείο σήμερα και αυτό είναι το πιο γοητευτικό χαμόγελο. Εγώ θέλω να σε χειροκροτήσω, γιατί εβδομάδα με τη βδομάδα γινώσουν όλο και καλύτερος και αυτό που πρόλαβα να δω εγώ στις πρόβες το αποδεικνύει, δεν το είδαν όλοι βέβαια και δεν μπορούν να ξέρουν. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά με τον νόμο σου, να γίνεις γρήγορα καλά και να συνεχίσεις να χαμογελάς, γιατί σου πάει. Το έχουμε ακούσει και από την Κριτική Επιτροπή αυτό. Να σας δώσω ένα φιλί και στην Ελίνα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψεις μισό? Φυσικά, φυσικά. Δεν μπορώ να μη σταθώ στην Ελίνα, που πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, που με ανέχθηκε αρκετά, που πολέμησε σε εισαγωγικά μαζί μου για να είμαστε αξιοπρεπείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν εδώ δημόσια. Κύριε Κοστάλα, πλαστικότητα είχα μόνο στην τούμπα που έφαγα. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω. Να είστε καλά. Να, να ξέρετε καλά, ότι προσπάθησα πολύ και απόλαυσα την κάθε μου στιγμή εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά και γρήγορα. Θέλω όμως τώρα να